Σήμερα έχουμε κινητοποίηση που την εξαγγείλαμε τη Δευτέρα στη σύσκεψη στην Κασώα. Με βάση τα πορίσματα που βγαίνουν στα χωριά, ήδη έχουν βγει σε 5 χωριά, βγαίνουν και στα υπόλοιπα, που τα ποσοστά ζημιάς που βγάζει ο ΕΛΓΑ είναι πραγματικά ντροπιαστικά, είναι σαν να μην υπάρχει ζημιά. Και γι' αυτό κινητοποιούμαστε άμεσα, γρήγορα, για να δείξουμε το πρόβλημα και ζητάμε, εννοείται, αυτά τα 400 ευρώ προκαταβολή που με βάση τα πορίσματα που βγαίνουν σήμερα είναι να επιστραφούν, δηλαδή ζημιά είναι κάτω από την προκαταβολή, να μην επιστραφεί ούτε ένα ευρώ. Δεύτερον, τα πορίσματα που έχει βγάλει ο ΕΛΓΑ να τα ξαναπάρει πίσω όπως μας τα έφερε και να τα αλλάξει. Με βάση την πραγματική ζημιά, την έκθεση που έχει κάνει η γεωπόνη της ΔΑΟΚ Αργολίδας, ο ίδιος ο κύριος Λουκουρέτζος, ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τότε, ο κύριος Λιβανός. Με βάση την πραγματική ζημιά, εμείς λέμε δεν είμαστε πέτες, δεν θέλουμε ψίχουλα, θέλουμε πραγματικά όποια περιβόλια που γενικευμένα έχουν ζημιά να αποζημιωθούν. Μα σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Λικουρέτζου, δεν θα πάρουν πίσω, απλά θα συμψηφιστούν όταν θα έχετε μία άλλη ζημιά. Μα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι θέμα ζημιά. Ότι η ζημιά σήμερα που έβγαλε ο ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται. Αν ανταποκρινόταν με βάση τις εκθέσεις ΔΑΟΚ, εννοείται το 300 ήταν προκαταβολή. Γι' αυτό το δώσαν 300. Για να ξέρετε, τον Ιανουάριο εμείς ζητάγαμε προκαταβολή γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Τόσο είχαμε υπολογίσει. Και ίδια, το ίδιο το Υπουργείο και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ δώσαν 300 ευρώ στο στρέμμα. Δεν πρέπει να κάνετε. Δεύτερον, οι ίδιοι είχαν πει ότι έχουμε 30 εκατομμύρια ευρώ για τις αποζημίωσεις στην Αργολίδα και δώσανε 10. Άρα είναι ένα εκπαιδευμένο σε κοροϊδία. Ήδη τα λέγανε, δεν τα λέγαμε εμείς. Αυτοί βάζανε μεγάλο το καλάθι. Αλλά οι εκθέσεις που υπάρχουν στη ΔΑΟΚ και που έχουν καταγραφεί είναι πολύ παραπάνω με βάση τα πορίσματα. Άρα το ζήτημα δεν είναι θέμα ούτε συμψηφισμού. Είναι ότι σήμερα πρέπει ο ΕΛΓΑ να πραγματικά να αποζημιώσει τη ζημιά, που υπάρχει ζημιά. Και από εκεί πέρα εννοείται ότι το 300 ήταν προκαταβολή. Δηλαδή η ζημιά είναι παραπάνω από 300 ευρώ. Δεύτερον, καταγγέλουμε και τον κύριο Λικουρέζο με τις δηλώσεις που έκανε προχθές μέσω του κύριου Ιδρανού ότι και οι κινητοποιήσεις είναι υποκινούμενες. Ναι, είμαστε υποκινούμενοι. Είναι όλοι ο αγροτικός λαός και του κόσμου του νομού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι οι συνεταιρισμοί, οι αγροτικοί σύλλογοι σήμερα κινητοποιούνται. Και δεύτερον, αυτό το κλείσιμο του ματιού ότι κάντε ενστάσεις. Και θα το δούμε θετικά το ζήτημα, δηλώνει ότι μπορεί να αλλάξουν τα ποσοστά. Άρα σημαίνει την πρόθεση. Και επειδή έχουμε και εκλογές αυτή τη χρονιά, φαίνεται ξεκάθαρα ότι προσπαθεί μέσω ψηφοδελικά να φτιάξει τα πορίσματα. Εμείς τα θα στείλουμε όλα πίσω και ζητάμε τον ΕΛΓΑ νέα πορίσματα με βάση τις πραγματικές ζημίες που όντως υπάρχουν.